Για μία ακόμη χρονιά ο Χανιώτικο Αθλητισμό βρέθηκε στην κορυφή. Γεγονό που έφερε εκ νέου βραβεύσει. Ο Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθέρω Βενιζέλο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Πανελλήνια αξιολόγηση του Σέκα στο Στίβο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Αποδεικνύοντα ότι δεν ήταν απλά πυροτέχνημα η περσινή κατάκτηση τη πρωτιά. Είναι τελικά πιο δύσκολο να πα ή να διατηρηθεί στην κορυφή. Να διατηρηθεί. Και τα δύο είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Κρίνω ότι είναι πιο δύσκολο. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας σήμερα που μας τίμησε η Αντιπεριφέρεια για δεύτερη φορά για την πρώτη μας θέση. Όπως είπατε είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο να ανέβεις αλλά για να κρατηθείς. Εμείς κάναμε μια εξαιρετική πορεία και εύχομαι και πιστεύω να τη συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο και το 2016. Έχουμε όλες τις προδιαγραφές και τις προοπτικές. Παρόλο ότι οι συνθήκες άθλησής μας είναι εξαιρετικά δύσκολες, είτε στο στάδιο Χανίων αλλά θα μου επιτρέψει να πω και όπως το λέω άθλιες στον χώρο που γυμνάζονται σφυροβόλοι, και ελπίζω κάποια στιγμή οι αρμόδιοι να ευαισθητοποιηθούν στο κομμάτι αυτό και να βοηθήσουν. Γιατί δεν βοηθούν εμά το Συμβούλιο, βοηθούν τα παιδιά και την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια ακολούθησε η βράβευση για τον ποδηλατικό ομιλοχανίων Τάλο Ανέκ Λάιν. Πρώτη θέση στην πανίλια κατάδεξη Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασία. Πέμπτη συνεχή και έβδομη συνολικά για το απόλυτα επιτυχημένο συγκρότημα ποδηλασία. Το το, το το κυνηγάνε όλοι, αλλά το θέμα είναι να βγει πάνω στην κορφή. Αν βγει στην κορφή για κρατηθεί, εκεί όλοι όλη η διαδικασία του συλλόγου. Μυστικό επιτυχία υπάρχει. Μυστικό δεν υπάρχει οικογένεια, παιδιά. Ό,τι κάναμε στο σπίτι μα το Δέλτα Σίγμα, κάναμε και στην ομάδα και γι' αυτό έχουμε κρατηθεί εκεί πάνω. Τέλο, βραβεύτηκε και η Σκακιστική Ακαδημία, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ελλάδο στο Πανελίδη Συλλογικό Πρωτάθλημα Σκακιού Πέδων Κορασίδων, που διεξήχθη στο Βραχάτι Κορυθία, τον Δεκέμβριο που μα πέρασε. Την ικανοποίησή του όχι μόνο για τι επιδόσει, αλλά γενικότερα για την εξέλιξη του αθλήματο, εξέφρασε και ο πρόεδρο του Συλλόγου. Ο Γιάννης Παπαδημητράκης, πάρα πολύ αγαπητός μας. Οι ακρίσει του σωματείου μας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ήταν πάρα πολύ σημαντικέ και τη χρονιά που πέρασε. Καθώ επίση και οι συμμετοχέ μα σε διεθνεί διοργανώσει πανευρωπαϊκά και παγκόσμια στον χώρο του Σκακιού. Θα ήθελα με την σημερινή βράβευση να τονίσω ότι η Σκακιστική Ακαδημία Χανίων υλοποιεί το πλάνο και το πρόσταγμα τη Αντιπεριφέρειας Χανίων πέραν της προώθηση του αθλήματο σε νεαρέ ηλικίε με μεγάλη επιτυχία στα παιδιά μα, να εφαρμόζει και να υλοποιεί μια σειρά ενεργειών και δράσεων και διοργανώσεων προ όφελο. Τη τοπική κοινωνία με την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Η Σκαϊκιστική Ακαδημία Χανίων, πέραν τη ανάληψη πανελληνίων ε, διοργανώσεων, ε, καταφέρνει τα τελευταία χρόνια και υλοποιεί πολύ μεγάλε διεθνεί διοργανώσει όπω το Διεθνέ Τουρνά τη Παλιόγραφα με απόλυτη επιτυχία, συγκεντρώνοντα ε, την αφρόκρεμα του αθλήματο. Πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα που σε μία λεπτή τελετή από ό,τι είδατε, βραβεύσαμε του πρώτου. Του πρώτου στην Ελλάδα. Του πρώτου που μα κάνουν περήφανου. Του πρώτου που με τόσε λαμπρέ νίκε και διακρίσει ε, που μπαίνουν στα καλύτερα σαλόνια οι σύλλογοι μα, όπως ο ποδηλατικός σύλλογο Τάλος Ανεκλάιν, που είναι πρώτος στην πανελλήνια κατάταξη του ΣΕΓΑ ο γυμναστικό σύλλογο Ελευθέριος Βενιζέλος που είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά πρώτος στην Ελλάδα στον Στίβο και, στη... και η Σκακιστική Ακαδημία Χανίων που στο πλαίσιο του πανελλήνιου διασυλλογικού πρωταθλήματος Πέδων Κορασίδων κρύθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος.